Προφήτην σε πιστών και τον άνω επόπτην ανέβη ξέναμος εκ ο λόγος του βίου σου δεξάμενος. στην Χριστότητα. Ο Θεμήλεξας, τους ασεβούντας ανδρίος και των θάνατων, μαρτυρικός βεβεγμένος. Ζώη θείος Τη δεκάτη πέμπτη του μηνός Ιουνίου, αμός του προφήτου, φουρτουνά του αχαϊκού και στεφανά εκ των εβδομήκοντα αποστόλων, δουλά του εν κηλικία, νερσή βήτου μοδέστου και κρίσκεντος των μαρτύρων, δουλά του Αιγινήτου, Ορσισίου και Ιερονίμου των Οσίων, Αυγουστίνου Επισκόπου Ιπόνος και Μόνικα στις μητρό Αυτού. Ο προφήτης Αμός γεννήθηκε στο χωριό Θεκουέ της γης του Ιούδα. Ήταν βοσκός προβάτων, αλλά η χάρη του Θεού τον ανέδειξε προφήτη προφήτευσε 800 χρόνια π.Χ. Χριστού, τότε που βασιλέας στην Ιουδαία ήταν ο Οζίας και βασιλέας στο Ισραήλ ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ιωάς. Στις προφητείες του χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα και ελέγχει αυστηρά τον αποστάτη λαό του Ισραήλ. Ιδού τι λέει ο Θεός, διαστόματος του προφήτου Αμός, στο λαό που γνωρίζει αλλά καταφρονεί τον θεϊκό νόμο. Πλύνει μας έγνων εκπασών των φυλών της γης, δια τούτο εκδικήσω εφημάς πάσα στα σαμαρτία σημών. Γνωρίζετε καλά ότι εγώ σας εξέλεξα ως λαό μου από όλες τις φίλες της γης και απολαύσατε από εμένα πολλά αγαθά και υλικά και πνευματικά». Επειδή όμως εσείς καταφρονήσατε τον νόμο μου και αμαρτήσατε, γι' αυτό θα σας τιμωρήσω για όλες τις αμαρτίες σας, περισσότερο από όσο τα άλλα έθνη. Ας προσέξει λοιπόν και σήμερα κάθε χριστιανός που ο Θεός τον αξίωσε να γνωρίσει τον νόμο του, να διαχειρίζεται αυτόν με ιερή προσήλωση και αυταπάρνηση. Ο Προφήτης Αμός ήταν ο πατέρας του Προφήτου Ισαΐου. Ο Όσιος Ιερώνυμος Γεννήθηκε το 345 στο χωριό Στριδόνη της Δαλματίας, απογονής εναρέτους χριστιανού, οι οποίοι για να τον μορφώσουν καλύτερα τον έστειλαν στη Ρώμη. Εκεί βαπτίστηκε, αλλά έπεσε και στην Διαφθορά. Μετά από την Ρώμη επισκέφθηκε την Γαλλία. Έπειτα επέστρεψε στην Ιταλία και από εκεί πέρασε στην Ανατολή και έφτασε το 373 στην Αντιόχεια για να συνεχίσει τις σπουδές του. Αφού βέβαια γρήγορα συνήλθε από τις νεανικές του παρεκτροπές, αποσύρθηκε στην έρημο της Χαλκίδας, στη Συρία, και ζούσε ασκητική ζωή. Αιδιασμένος όμως από τους εκεί υποκριτές μοναχούς, επέστερεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου γνωρίστηκε με τον Όσιο Γρηγόριο τον Αζιανζινό τον Θεολόγο και τον Όσιο Γρηγόριο Νίσης, τον αδελφό του Μεγάλου Βασιλείου. Και από εκεί επέστρεψε στην Ρώμη, πολύ εκτιμόμενος για την πολυμάθειά του. Αλλά οι σχέσεις του με μία πλούσια, αλλά ευσεβή χείρα την Παύλα, και τις θηγατέρες της, σκανδάλισε την ρωμαϊκή κοινωνία και αναγκάστηκε να φύγει με την συνοδεία αυτών από την Ρώμη και να πάει δια της Αντιοχίας στα Ιεροσόλυμα και από εκεί στην Βιθλεέμ, όπου έκτισαν δύο μονές, μία ανδρική και μία γυναικεία, στις οποίες και διέμεναν. Και η Μεν Παύλα εκοιμήθη στην Βιθλεέμ το 404, και λύπησε πολύ τον Ιερόνυμο. Ο Ιερόνυμος εκοιμήθη το έτος 420. Αργότερα το Ιερό του Λείψανο μετακομίστηκε στην Ρώμη. Θείου <Τιου> Πνεύματος, και της πόλεως, και το σοτηρι, ο ουριος σι, ηρευσας, ο αρχης, σοφος και θεολιπτος, πατερος ηρε, Χριστον τον θε και τε δόρ σθ είμη τομεγ ο άγι ος αυγουστείνος επίσκο και η Αγία Μόνικα η ευσεβεστάτη μητέρα του. Ο Όσιος Αυγουστίνος γεννήθηκε στην Ταγάστη της Νουμιδίας στην Αφρική το έτος 354 από μητέρα χριστιανή την Μόνικα και ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης ονόματι Πατρίκιος. Τις πρώτες του σπουδές τις έλαβε στην ίδια του την πατρίδα, και κατόπιν ο πατέρας του τον έστειλε στα Μάδαβρα για ανώτερες σπουδές στην Καρχιδόνα. Ο φοιτητή έζησε ζωή έκλητη, μάλιστα απέκτησε και έναν εξώγαμο γιο. Στην Αφρική προσήλθε στην αίρεση του μανιχαϊσμού, αλλά όταν αργότερα ήρθε στο Μιλάνο, οι θερμές προσευχές της μητέρας του Μόνικας, η μελέτη της Αγίας Γραφής από τον ίδιο, καθώς και τα φλογερά κηρύγματα του Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου Μεδιολάνων τράβηξαν τον Αυγουστίνο στον χριστιανισμό και βαπτίστηκε μαζί με τον 15χρονο γιο του Αδεοδάτη. Από το Μιλάνο επανήλθε στην Αφρική και μετά από την κίνηση της μητέρας του πήγε στην Ρώμη. Όταν δε το 391 επισκέφθηκε κάποιου φίλους του στην Ιπώνα στα παράλια της Νουμιδίας, χειροτονήθηκε από τον επίσκοπο της πόλης Βαλέριο Πρεσβύτερος το έτος 395. Έπειτα βοηθός επίσκοπος και μετά από τον θάνατο του Βαλερίου τον διαδέχθηκε στον θρόνο της Ιπόνος. Για 34 ολόκληρα χρόνια πήμανε άριστα το πιμνιό του και εκοιμήθη την 28η Αυγούστου του έτους 430, σε ηλικία 76 ετών. Το έργο του είναι τεράστιο, συγγραφικό, φιλοσοφικό, απολογητικό, δογματικό, ηθικό και επιμαντορικό.